Ποια θα ήταν η εικόνα της χώρας? Ποια θα ήταν η εικόνα της ασύντακτης χρεοκοπίας? Ναι, υπογράψαμε στην αρχή ένα πρώτο πρόγραμμα που είχε κενά και μας το υπαγορεύσανε μέσα σε συνθήκες έκτακτες και πιεστικές, και το διορθώσαμε, το βελτιώσαμε, το ξαναδιαπραγματευθήκαμε με μια Ευρώπη που έχει συγκεκριμένους σχετισμούς. Ποια θα ήταν η λύση? Τι θα συνέβαινε? Τι θα συνέβαινε εάν δεν είχαμε κάνει την επιλογή αυτή? Θα ήταν παραδείσια η κατάσταση και δεν θα είχε υποστεί ο ελληνικός λαός τις συνέπειες. Ποιες συνέπειες? Τις κρίσεις λέμε. Μα η κρίση ξέσπασε ανεξέλεγκτη το 2010. Δεν εμφανίστηκε το 2010. Δεν δημιουργήθηκε το 2010. Το 2010 τρέχαν κάποιοι να αντιμετωπίσουν τον όλεθρο που ερχόταν. Είχαν γίνει επιλογές. Είχε διαμορφωθεί μια μεταπολιτευτική πρακτική. Είχαν πάει πολλοί πρωθυπουργοί και πολλοί αρχηγοί αντιπολίτευσης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάθε Σεπτέμβριο και είχαν κάνει εξαγγελίες. Και ο ελληνικός λαός ψήφιζε, γιατί όλες οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί και που οδήγησαν στην κρίση είναι αποφάσεις ψηφισμένες σε εκλογές από τον ελληνικό λαό. Αλλά λέμε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει ευθύνη γιατί ψηφίζει κάτι που του υπόσχεσαι. Ας είσαι υπεύθυνος να μην το υποσχεθείς. Ας είσαι υπεύθυνος και θαραλέος και έντιμος ώστε να πεις την αλήθεια. Γιατί αν πεις το ψέμα και σε ψηφίσει ο ελληνικός λαός, έχει γίνει δημοκρατικά μια λανθασμένη και, όπως αποδεικνύεται, ολέθρια επιλογή που την πληρώνουν κάποιοι. Ας μιλήσουμε κάποια στιγμή για τη σχέση δημοκρατίας, πολιτικών λαθών, κρίσης και αλήθειας. Να πούμε τι γίνεται εδώ. Ποιος έχει την ευθύνη? Δεν έχει λοιπόν την ευθύνη ο λαός. Γιατί αν του βάζεις στο ένα χέρι την δυσκολία, την θυσία, την αλήθεια, τα δύσκολα μέτρα, και στο άλλο χέρι έναν παράδεισο που είναι φανταστικός αλλά και επικίνδυνος, γιατί οδηγεί σε μακροχρόνιες ταπεινώσεις, είναι πολύ πιθανό να διαλέξει το δεύτερο. Έτσι έχει γίνει πολλές φορές. Τώρα δικαιολογείται να ισχύει αυτό? Τώρα είναι κανείς που δεν ξέρει? Είναι κανείς που ισχυρίζεται πως δεν άκουσε, δεν είδε, δεν ξέρει? Τώρα υπάρχει και μια ευθύνη των πολιτών, της κοινωνίας. Υπάρχει και μια ευθύνη όμως αυτών που εκφράζονται ως πολιτικές δυνάμεις και ως πολιτικές ηγεσίες ενώπιον του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να προσβάλλεται και να υποτιμάται στον πυρήνα της ευφυΐας του και του ενστίκτου επιβίωσης που έχει. Και ακριβώς επειδή ο ελληνικός λαός έχει ιστορική μνήμη, ιστορική ευφυΐα και ένστικτο, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα ανακοπεί κάθε κύμα ανευθυνότητας που εμφανίζεται και στην αίθουσα αυτή και στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Ο βουλευτής κύριος Κοντογιάννης Γιώργιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη.